Παραμένουμε στο θέμα. Πάμε να δούμε περισσότερα με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις για τους υδρογονάνθρακες. Όλα αυτά στη σκιά της φοδρής κριτικής από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά μου στο στούντιο Μπάμπη Σαββίδης για να δούμε πιο ολοκληρωμένα το περίγραμμα των σημερινών ανακοινώσεων. Αν και νομίζω ότι δόθηκε περισσότερο μία γενική εικόνα. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα, νομίζω καλύτερα. Ότι έχουμε να ακούσουμε σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι ένα σχεδιασμό που ακόμα τον επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Καταρίνα. Η αίσθηση που έχουμε δικαίως νομίζω είναι ότι δόθηκε το στίγμα, ένα σήμα κυβερνητικό πολιτικό για την επιτάχυση των διαδικασιών, αλλά από εκεί και πέρα ως προς τις λεπτομέρειες και τα τεχνοκρατικά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα. Άλλωστε και ο κύριος Κρέκας, ο υπουργός, είπε ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, θα σταλεί σχετική επιστολή στις εταιρείες, θα ετοιμαστούν θεσμικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε. Πάντως το στίγμα δόθηκε καθαρά, Κατερίνα, και είναι η επιτάχυση των διαδικασιών. Ουσιαστικά μίλησε ο Πρωθυπουργός για ένα restart, μια επανεκκίνηση των παγωμένων βεβαίως στα τελευταία χρόνια προγραμμάτων ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στις 6 αυτές περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος, στις οποίες βεβαίως δεσπόζει η Κρήτη και όχι η Άδικα, Κατερίνα, τα δύο μεγάλα θαλάσσια μπροκ εδώ νοτιοδυτικά του νησιού μας. Να δούμε και το σχετικό χάρτη που βασίζεται στην έκθεση της ΕΔΕΗ, η οποία ουσιαστικά είπε αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά και στο ρεπορτάζ προηγήθηκε, το οποίο επιμελήθηκες, ότι η Κρήτη είναι η πιο πολλά υποσχόμενη περιοχή σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά είναι και πολύ πίσω ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Ναι, εδώ λοιπόν το νόμισμα έχει δύο όψεις, Κατερίνα. Από τη μία, όπως επισημαίνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, οι περισσότερες προσδοκίες υπάρχουν εδώ, στη δική μας περιοχή, στα δύο θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης. Λέει η ΔΕΗ ξεκάθαρα ότι εδώ εκτιμάται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, οι μεγαλύτερες ποσότητες. Και εδώ βεβαίως αυτό συνάδει και με τις εκτιμήσεις του ΙΕΝΕ, Κατερίνα, για να το πούμε και αυτό, είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Ενέργειας, το οποίο έχει επισημάνει ότι στην Κρήτη δυνητικά μπορεί να υπάρχουν ποσότητες της τάξης των 70 με 93 κυβικών ποδιών, που μπορούν να καλύψουν το 15 με 20% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα προχωρήσουμε σε εξόρυξη το 2029. Και ναι, αν κινηθούμε φυσικά εντός χρονοδιαγραμμάτων. Πάμε να δούμε τις εκτιμήσεις. Ναι, εδώ λοιπόν είναι η άλλη όψη του νομίσματος, διότι η Κρήτη μπορεί να έχει τα περισσότερα κοιτάσματα συγκριτικά με τις άλλες περιοχές, αλλά την ίδια ώρα, Κατερίνα, είναι και πιο πίσω από πλευράς ερευνών. Αυτό επισημάνθηκε σήμερα, αυτό επισημαίνει και η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων. Γι' αυτό είναι και μεγάλο το στοίχημα να τηρηθούν πιστά τα χρονοδιαγράμματα. Η αφετηρία έτσι και αλλιώς βρίσκεται στο 2022 και από εκεί και πέρα μέχρι και το τέλος του 2023 θα μας έχουν δώσει αποτελέσματα οι σεισμικές μελέτες, σωστά? Λοιπόν, να τα πούμε εντάχει. Μέχρι το τέλος του 2023, από το στίχημα που έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα δυσδιάστατα σεισμικά δεδομένα, άρα θα ξέρουμε τι ακριβώς υπάρχει εδώ νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μέχρι το τέλος του 2024 θα πρέπει να έχουν τελειώσει οι τρισδιάστατες λεγόμενες σεισμικές έρευνες. Μέχρι το τέλος του 2026 θα πρέπει να έχουν γίνει οι διερευνητικές γεωτρήσεις, Κατερίνα. Αυτό εκεί θα δείξει αν τα κοιτάσματα είναι αξιοποιήσιμα, δηλαδή εμπορικά εκμεταλλεύσιμα για την ίδια την κοινοπραξία που έχει πάρει τα δύο θαλάσσια μπλοκ. Αν δεν είναι, θα σημαίνει και αποχώρηση, θα μπουν τίτλοι τέλους. Κατόπιν, μέχρι το τέλος του 2028, θα πρέπει να γίνει η λεγόμενη ανάπτυξη κοιτάσματος και φτάνουν στο 2029 για το τελικό στάδιο που είναι η παραγωγή πια, η εμπορική παραγωγή φυσικού αερίου για τις ανάγκες της Ελλάδας και ενδεχομένως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά φαντάζομαι υπό την αίρεση ότι η γραφειοκρατία δεν θα κάνει και πάλι το θαύμα της, έτσι? Καλά, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά γι' αυτό, Κατερίνα. Πάντως και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός δεσμεύτηκαν σήμερα για κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, έχει και ενδιαφέρον στο σημείο αυτό, όπως σήμανες και εσύ, ότι μιλάμε για μια τάση κρατικοποίησης, διότι και ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα αναβαθμιστεί και η ΕΔΕΗ, που είναι ο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή, βλέπουμε μια αντίθετη λογική. Εδώ είναι κάτι που προκαλεί έτσι αίσθηση. Θέλει να τα πάρει υπό τη σκέπη του το κράτος. Mm-hmm. Ίσως, Κατερίνα, για να μπορεί να τα τρέξει και γρηγορότερα πάνω σε αυτό που επισήμανες και εσύ, για να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η γραφειοκρατία, για να έχει καλύτερη εποπτεία. Προφανώς είναι γι' αυτό. Και παράλληλα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι όλα τα έργα ερευνών υδρογονανθράκων θα αναβαθμιστούν σε έργα ενδιαφέροντος, ώστε να απαγκιστρωθούν από τις όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, καθυστερήσεις και εμπόδια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι χάθηκαν 2,5 χρόνια. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η παραχώρηση στις κοινοπραξίες έκλεισε ουσιαστικά στο τέλος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτό επισημαίνει βεβαίως σήμερα και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε μια αιχμηρή ανακοίνωση σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ουσιαστικά στη μετάβαση από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προς τη σημερινή κυβέρνηση έκλεισε η διαδικασία των συμβάσεων παραχώρησης για τα δύο τουλάχιστον θαλάσσια μπλοκ της Κρήτης και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έκτοτε τα 2,5-7 χρόνια ουσιαστικά χάθηκαν και ότι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σήμερα τις έρευνες που ο ίδιος και η κυβέρνησή του είχαν παγώσει τα 2,5-7 χρόνια. Επειδή είπαμε και στην αρχή της συζήτησης ότι σήμερα δόθηκε ουσιαστικά ένα πιο γενικό πλαίσιο αναφορικά με τις εξελίξεις, εκτιμάστε ότι ενδεχομένως να υποθεί κάτι παραπάνω το προσεχές Σάββατο, αν και η παρουσία του Πρωθυπουργού έχει περισσότερο κομματικό χαρακτήρα. Οπότε, μάλλον αυτό προεξοφλεί ότι δεν θα δώσει κάτι παραπάνω. Εντάξει, είναι κομματικό ενδιαφέροντος, γιατί μιλάμε για τη Σαββατιάτικη εκδήλωση, είναι προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα, δεν είναι κυβερνητικό ενδιαφέροντος. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ο Πρωθυπουργός, μια που θα βρίσκεται εδώ επί κριτικού εδάφους, δεν αποκλείεται να κάνει και μια αναφορά και στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο για την Κρήτη, που είναι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη, για τις λεπτομέρειες.